μάθημά μας από τη σελίδα 1076. Είμαστε στο κεφάλαιο 3 της επιστολής του Αποστόλου Πέτρου της Δεύτερης και το εδάφιο 13. Β 13. Σελίδα 1076. Και τι θέλει σας κακοποιήσει αν γίνετε μιμητέ του αγαθού, αλλά εάν και πάσχετε δια την δικαιοσύνη είστε μακάριοι. Τον δεύω αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, αλλά γιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών και είστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογία, μετά πραότητος και φόβου, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγων περί της ελπίδος της εν ημίν. Έχοτε συνείδηση να αγαθήν, ίνα, ενώ σας καταλαλώσει ενός κακοποιούς, κατεσχυνθώσει οι συκοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγήν. Διότι καλύτερο να πάσχετε, εάν είναι ούτω το θέλημα του Θεού αγαθοποιούντες παρά κακοποιούντες. Επειδή και ο Χριστός άπαξ έπαθε δια τας αμαρτίας, ο δίκαιος υπέρ των αδίκων, για να φέρει μας προς τον Θεόν, θανατωθείς μεν κατά τη σάρκα, ζωοποιηθείς δε δια του πνεύματος, δια το οποίο πορευθείς εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς, εν τες μέρες του Νόε, ενώ κατεσκευάζονται κυβωτός εισήν, ο λίγε του τέστην οχτώ ψυχέ διεσώθησαν διήδατος, του οποίου αντίτιμο όν το βάφτισμα σώζει και ημάς την σήμερον. Ουχή αποβολήν της ακαθαρσίας σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις Θεόν, δια της Αναστάσεως Ιησού Χριστού. Ώστες είναι εν δεξιά του Θεού πορευθείς εις τον ουρανό, κι εις όνει πετάκτησαν άγγελοι και εξουσίε και δυνάμεις. Επειδή λοιπόν ο Χριστός έπαθεν υπέρ ημών κατά σάρκα, οπλίστητε κι εσείς το αυτό φρόνημα. Διότι ο παθόν κατά σάρκα έπαυσεν από της αμαρτίας, δια να ζήσετε εν το σαρκί, τον εν σαρκί επί λοιπόν χρόνων, ουχή πλέον εν τες επιθυμίες των ανθρώπων, αλλά εν το θελήματι του Θεού. Διότι αρκετός είναι εις ημάς ο παρελθόν καιρός του βίου, ότε πράξαμε το θέλημα των εθνών περιπατήσαντες εν ασελγίες, επιθυμίες, εινοποσίες, κόμεις, συμποσίες και αθεμίτης ειδωλολατρίες. Και δια τούτο παραξενεύονται ότι εσείς δεν συντρέχετε με αυτούς εις την αυτήν εκχύληση της ασωτείας και σας βλασφημούσει ή την εσθέλουση αποδώσει λόγων εις εκείνον ώστις είναι έτοιμος να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Επειδή δια τούτο εκηρύχθη το Ευαγγέλιο και προς τους νεκρούς, δια να κρυθώσει μεν κατά ανθρώπους σε σαρκή, να ζώσει δε κατά Θεόν εν πνεύματι. Αμήν. Η πρόταση πάντοτε του Θεού είναι να γίνουμε μιμητέ του αγαθού. Μιμητέ του Χριστού γίνεστε, καθώς και μιμητέ μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού. Μιμητέ του Θεού γίνεστε και περιπατείτε εν αγάπη. Παντού η πρόταση του Ευαγγελίου είναι να μιμούμεθα το αγαθόν, γιατί αυτό μας ωφελεί. Όμως αδελφοί αγαπητοί, ζώντας αυτή τη ζωή μιμούμενη το αγαθόν, αμέσως δημιουργείται μέσα στην καρδιά μας ένας φόβος. Ένας φόβος, γιατί χωρίς να το θέλουμε, συνειδητοποιούμε ότι βρισκόμαστε αμέσως από τη στιγμή που αγωνιζόμεθα να μιμούμεθα το αγαθόν έξω από τον κόσμο αυτό ο οποίος κείται εν το πονηρό. Από την πρώτη στιγμή που θα αποφασίσουμε να ζούμε εν Χριστώ Ιησού, θα διαπιστώσουμε ότι διαφέρουμε, αλλά θα το διαπιστώσουν και οι άλλοι. Πριν όμως προχωρήσουμε πάνω σε αυτό, είναι απαραίτητο να ξεχωρίσουμε ότι δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει μιμητής του αγαθού, μιμητής του Χριστού, μιμητής του Θεού, εάν δεν προηγηθεί στη ζωή του η μεγάλη εκείνη αλλαγή, όπου ο φυσικός άνθρωπος πεθαίνει κατά την αμαρτία και ανασταίνεται ο καινούριος πνευματικός άνθρωπος, ο οποίος αυτός μπορεί πραγματικά να θανατώνει τις πράξεις της σαρκός και να ζωοποιείται καθημερινά πληρούμενος Πνεύματος Αγίου δια του Πνεύματος του Αγίου. Μόνο ο άνθρωπος ο νέος. Γιατί το γεγεννημένο εκ της σαρκός είναι σάρξ. Πάει, ο σαρκικός άνθρωπος είναι σαρκικός άνθρωπος. Μπορεί να κάνει τίποτα.
Δεν μπορεί και να θέλει, δεν μπορεί να περπατήσει τον πνευματικό δρόμο. Είναι, και για να το καταλάβουμε αυτό, σαν ένα δέντρο το οποίο είναι άγριο, αγριελιά, και να θέλει να κάνει καλές ελιές δεν μπορεί. Και να προσπαθήσεις να το βοηθήσεις κλαδεύοντας, καλύζοντας, ποτίζοντας, καλές ελιές δεν μπορεί να κάνει. Αυτός είναι ο σαρκικός άνθρωπος. Γι' αυτό και δεν περιμένουμε ποτέ τίποτα καλό από τους ανθρώπους του κόσμου αυτού, αλλά και δεν τους παρεξηγούμε, αλλά και δεν θυμώνουμε, αντιθέτως προσευχόμαστε. Και δεν, παραξενευόμαστε. Είναι φυσική συνέπεια στο σαρκικό άνθρωπο να περπατάει σαρκικά. Φυσική συνέπεια. Πάει, τελείωσε. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Πρέπει να έρθει το δέντρο να τον πολλιάσει ο καλός ο Γεωργός, να πιάσει τον πόλη, γιατί μπορεί τον πόλη είναι ο λόγος του Θεού. Να πιάσει τον πόλη, γιατί μπορεί να ακούς το λόγο του Θεού και να φιλοξενείς μέσα στην καρδιά σου βράχια, ώστε πιάνει μένα αλλά ξεραίνεται. Πάει, τέλειος. Πάλι φυσικός άνθρωπος. Πάλι σαρκικός άνθρωπος. Ή να πιάσει τον πόλη και έχεις μέσα σου τέτοιες φιλοδοξίες και μέριμνες του βίου και επιθυμίες πλουτισμού και άλλων πραγμάτων, που αυξάνεται ο Χριστός μαζί με όλα τα άλλα και συμπνίγεται ο Χριστός. Γιατί να κάνεις καρπούς ειρηνικούς δικαιοσύνης, κάνεις καρπούς μέσα στον κόσμο αυτό που επιθυμεί η καρδιά σου. Άρα λοιπόν απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει ο πνευματικός άνθρωπος να μιμείται το αγαθό, ο άνθρωπος να μιμείται το αγαθό, είναι να αναγεννηθεί και να γίνει πνευματικός άνθρωπος. Με την αναγέννηση ο άνθρωπος έχει καινούριο δρόμο. Είναι πεθαμένος για την αμαρτία. Όμως, αδερφοί αγαπητοί, αν το φρεσκομπολιασμένο δέντρο δεν το φροντίσεις, πάλι θα έχει τα ίδια. Χρειάζεται και δύναμη τώρα. Για να μπορέσει να σταθεί ο άνθρωπος και να περπατάει έτσι προς τον θέλει ο Θεός, χρειάζεται πρώτα απ' όλα δύναμη. Γι' αυτό και όταν οι μαθητές αναγεννήθηκαν με την Ανάσταση του Χριστού και ρώτησαν τον Χριστό, τώρα θα κηρύξουμε, τώρα έρχεται η Βασιλεία των Ουρανών, στόπ τους λέει ο Κύριος μας, μη συνεχίζετε. Πρέπει να μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ να λάβετε δύναμη. Είναι ανάγκη να λάβετε δύναμη. Και θα λάβετε δύναμη μόνο όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και τότε θα μπορείτε να γίνετε μάρτυρές μου. Γιατί δεν μπορεί ο χριστιανός, ο αναγεννημένος, να περπατήσει τη ζωή αυτή χωρίς τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Αν δια Πνεύματος Αγίου δεν κατακαίει το φρόνημα της σάρκας, δεν μπορεί να περπατάει. Όταν όμως μεγαλώσει ο πνευματικός άνθρωπος, διδασκόμενος από τον μόνο διδάσκαλο Ιησού Χριστό και τον μόνο σωτήρα τον Ιησού Χριστό και τον μόνο καθηγητή τον Ιησού Χριστό, τότε ο άνθρωπος αυτός μπορεί να περπατάει καλά, να ορθοποδεί και να ορθοτομεί το λόγο της αληθείας. Όμως να γυρίσουμε στο μάθημά μας. Αλλά εάν και πάσχετε δια τη δικαιοσύνη, είστε μακάριοι, τον δε φόβο αυτόν μη φοβηθείτε, μη δε ταραχθείτε, αλλά αγιάσατε Κύριον των Θεών εν τες καρδίες ημών. Αυτή είναι η συνέχεια, και αν το καταλάβουμε καλά, επειδή ο Απόστολος ο Πέτρος πήρε αυτά τα εδάφια από την Παλαιά Διαθήκη, ας πάμε αδελφοί στη σελίδα 627, για να δούμε πώς το περιγράφει πιο αναλυτικά το Πνεύμα το Άγιο στην Παλαιά Διαθήκη, αυτό το οποίο ο Απόστολος Πέτρος αναφέρει σαν συνέχεια και συνέπεια του «γίνεστε μιμητές του αγαθού». Λέει λοιπόν στη σελίδα 627 Ισαΐας ο προφήτης, 8 κεφάλαιο, ήτα κεφάλαιο και 11 εδάφιο. «Διότι ούτως ελάλησε Κύριος προς εμέ εγχειρή κρατεά και με εδίδαξε να μην περιπατώ εν τη οδό του λαού τούτου, λέγον, μη είπητε συνωμοσία περιπαντός εκείνου περί του οποίου ο λαός ούτως θέλει υπή συνωμοσία, και των φόβων αυτού μη φοβηθείτε, μη δε τρομάξετε, τον Κύριον των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε, και αυτό σας είναι ο φόβος σας, και αυτό σας είναι ο στρώμος σας, και θέλει είστε διαγιαστήριον». Αυτή είναι η προτροπή του Πνεύματος του Αγίου.
ο Κύριος ελάλησε εν χειρή κρατεά σ' αυτόν που ενδιαφέρεται και πιστεύοντας το Λόγο του Θεού θέλει να περπατάει μιμούμενος το αγαθόν λέγοντας. Μην είπετε συνωμοσία περί παντός εκείνου περί του οποίου ο λαός σου το στέλνει πει συνωμοσία. Δεν έχετε εσείς την ίδια λογική και την ίδια κρίση. Μην είστε ομόφρονες με τον κόσμο. Μη φρονείτε τα του κόσμου. Βλέπεις ότι ο κόσμος βρίζει. Μη βρίζετε κι εσείς. Κατηγορεί, μη κατηγορείτε κι εσείς. Κρίνει, μη κρίνετε κι εσείς. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Είστε λαός ξεχωρισμένος, αγιασμένος. Εσείς είστε μη έχοντες τίποτα να κάνετε με τον κόσμο αυτό. Έρχεται ένας καινούριος δρόμος μπροστά που ανοίγει ο Θεός. Τον Κύριο των δυνάμεων αυτόν αγιάσατε. Εκεί στον Κύριο των δυνάμεων θα προσκοληθείτε. Αυτόν θα ξεχωρίσετε στη ζωή σας. Τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, το Λόγο του Θεού. Αυτόν αγιάσατε και μη φοβάστε καθόλου τον κόσμο. Καθόλου μην τους φοβόσαστε. Που σκέφτονται όπως σκέφτονται, που σας κοιτάνε παράξενα, που μη το σκέφτεστε αυτό. Εσείς αγιάσατε τον Κύριο των δυνάμεων και μη φοβάστε αυτούς, μόνο το Θεό να φοβάστε. Και είναι ένα ωραίο μυστικό, αδερφοί. Όποιος φοβάται το Θεό δεν φοβάται κανέναν άλλον. Κανέναν άλλον. Όποιος όμως δεν φοβάται το Θεό, όλους τους άλλους τους φοβάται. Όλους τους άλλους τους φοβάται. Και μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού, εκεί που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άνθρωπος που δεν φοβάται το Θεό και εκεί θα φοβάται. Εκεί δηλαδή που είναι όλα ήσυχα και ειρηνικά και θα έλεγες τι ωραία τώρα, δεν υπάρχει κίνδυνος εδώ, δεν υπάρχει φόβος εδώ. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν φοβάται το Θεό και εκεί φοβάται. Μη φοβάστε λοιπόν τον φόβο αυτόν και τον τρόμον αυτόν. Τον Θεό να φοβάστε. Και τότε ο Θεός να είναι ο φόβος σας και ο Θεός να είναι ο τρόμος σας. Και πρέπει να το πούμε μια φορά ακόμη. Ο φόβος του Θεού δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, μήπως ο Θεός μας ρίξει στην κόλαση. Και αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Ούτε να μας ρίξει τον ουρανό στο κεφάλι, ούτε να μας ρίξει κεραυνούς, δεν είναι αυτός ο φόβος του Θεού. Ο φόβος του Θεού είναι σεβασμός. Είναι φόβος αγάπης. Μην λυπήσουμε το Πνεύμα του Άγιο, μην χάσουμε την παρουσία Του, μην απομακρυνθούμε από την αγάπη του Θεού. Είναι ο φόβος του ανθρώπου, προσέξτε το αυτό. Τι ωραία που, αν μου επιτρέπετε να σας πω, που το φανέρωσε ο Θεός, γιατί πολύ καιρό προσευχόμουν για το φόβο του Θεού. Και με έφερε σε ένα μονοπάτι. Σε ένα μονοπάτι μοναδικό. Και είχα ένα φόβο στην καρδιά μου. Μην χάσω το δρόμο μου. Γιατί αν χάσω το δρόμο μου, χάθηκα. Αν απομακρυνθώ από το μονοπάτι αυτό, χάθηκα. Άγρια θηρία, θάνατος, καταστροφή, σκοτάδι. Αυτός είναι ο φόβος του Θεού. Μη χάσουμε το δρόμο μας. Μη χάσουμε την παρουσία Του. Μη χάσουμε την αγάπη Του. Μη χάσουμε το φως Του. Μη χάσουμε τη φροντίδα Του, την προστασία Του. Γιατί αν φύγουμε, αδερφοί αγαπητοί, από το δρόμο που λέγεται Χριστός, πού θα βρεθούμε? Στον κόσμο. Στην κακία του κόσμου. Και άρχον του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Σε ένα άλλο περιβάλλον θα βρεθεί. Και το πρόβατο, αδερφοί αγαπητοί, αισθάνεται ασφάλεια στη στάνη, στο μαντρί. Εκεί που είναι ο ποιμένας του. Αν χαθεί, τι γίνεται το πρόβατο? Απολωλός. Και δεν μπορεί να γυρίσει πίσω. Δεν μπορεί να βρει το δρόμο. Παρά μόνο αν έρθει, και ευτυχώς, γιατί μας το περιγράφει ο Λόγος του Θεού και μας το εξηγεί, ότι ο Ιησούς Χριστός ο καλός ποιμένας αφήνει τα 99 στο μαντρί και πηγαίνει ψάχνοντας να συναντήσει το απολωλός. Και όταν το βρίσκει τραυματισμένο, το βρίσκει άρρωστο, πεινασμένο, διψασμένο, το παίρνει στον νόμο του, το βάζει στον νόμο του όπως ο καλός ο ποιμένας και γυρίζει χαρούμενος λέγοντας «Ελάτε να χαρείτε μαζί μου, γιατί βρήκα το πρόβατό μου το απολωλός». Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, εάν φοβόμαστε με αυτό το φόβο και με αυτό τον τρόμο τον Κύριο, λέει η Γραφή, τότε θα είναι για σας αγιαστήριον. Να βρήκαμε αγιαστήριο. Στην Παλαιά Διαθήκη, ξέρετε, πηγαίνανε στο Ναό του Σολομώντος, στο αγιαστήριο, προσευχόντουσαν, ερχόντουσαν ιερείς με αίμα από πρόβατα, από κατσίκια, από τάβρους, τους ράντισαν και τούτο όλο για τον αγιασμό του σαρκός.
Εμείς όμως, αδελφοί αγαπητοί, όταν, και αυτό να το προσέχουμε σας παρακαλώ, όταν ζούμε στο φόβο του Κυρίου, αγιασμός μας είναι ο Χριστός. Εις εμάς εδώ τι λέει, αγιασμός. Είναι ο αγιασμός μας, αυτός είναι ο αγιαστής μας. Έχουμε παράκλητο στον ουρανό που προσεύχεται υπέρ ημών. Και τι σημαίνει αγιαστήριον και αγιασμός? Σημαίνει ο άνθρωπος αυτός παίρνει δύναμη. Ο άνθρωπος αυτός παίρνει χαρά. Όταν πλησιάζεις τον Χριστό, αλλά μην ξεχνάμε ότι δεν μπορείς να πλησιάσεις τον Χριστό παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Αυτός θα σε φέρει στο όρος το υψηλόν. Ο παράκλητος, το πνεύμα της αληθείας. Τόσο θα σε ανεβάσει στο όρος εκείνο που δεν μπορεί να ανέβει κανείς. Γιατί υπάρχουν προσευχές και προσευχές και προσευχόμενοι και προσευχόμενοι. Άλλοι πηγαίνουν με μια λαμπάδα, άλλοι πηγαίνουν με ένα τενεκελάδι, άλλοι πηγαίνουν με διάφορα πράγματα, να μην τα περιγράψω. Άλλοι, όπως εμείς, έρχονται εδώ στην προσευχή και γονατίζουν και προσεύχονται με την καρδιά τους κλειστή, με την καρδιά τους όχι πολύ καθαρή. Άλλοι πηγαίνουν και προσεύχονται σπίτι τους. Όμως υπάρχει και κάποιος που προσεύχεται δια Πνεύματος Αγίου και αμέσως τον ανεβάζει ο Θεός στο όρο του, στο Άγιο. Εκεί στον αγιασμό, στο αγιαστήριο, στο θρόνο του Θεού. Εκεί ψηλά. Άλλη είναι η προσευχή εδώ χαμηλά και άλλη είναι η προσευχή εκεί ψηλά. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Άλλη είναι η προσευχή με το νου και άλλη είναι η προσευχή με το πνεύμα. Θα προσευχηθούμε με το νου, αλλά είναι απαραίτητο να προσευχηθούμε και με το πνεύμα. Θα ψάλουμε με το νου, βέβαια, αλλά είναι ανάγκη να ψάλουμε και με το πνεύμα. Είναι ανάγκη. Και μόνο δια Πνεύματος Αγίου σε οδηγεί ο Θεός στα βάθη του Θεού. Σε οδηγεί εκεί που θα συναντήσεις τον Πατέρα, τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιο, εκεί που θα σε ακούσει ο Θεός, που θα ακούσεις το Θεό, που θα συνομιλήσεις με το Θεό, εκεί εν το κρυπτό. Σκεφτείτε, εν το κρυπτό και δια Πνεύματος Αγίου. Αυτή είναι η προσευχή. Αλλά αυτή η προσευχή γίνεται όταν πρώτον μετανοείς και το αίμα του Ιησού Χριστού σε καθαρίζει από πάσης αμαρτίες. Και δεύτερον, όταν συγχωρημένος, συγχωρείς και εσύ. Γιατί δεν μπορεί να συγχωρεθούν οι αμαρτίες σου αν δεν συγχωρείς εσύ. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν και προσευχόμενοι που προσεύχονται κάτω και δεν μπορούν να πάνε πιο ψηλά. Γιατί ζητάνε συγχώρεση, ζητάνε αιτήματα, αλλά δεν έχουν συγχωρέσει αυτοί. Η καρδιά τους είναι μαγκωμένη. Η καρδιά τους είναι με πίκρα. Είναι με, να μην πω με κακία, είναι υπερβολή που δεν αποκλείεται, αλλά είναι με παράπονο. Δεν ακούγεται η προσευχή σου. Πού πας με παράπονο να προσευχηθείς στο Θεό? Δεν γίνεται. Πρέπει πρώτα να καθαρίσει η καρδιά. Πρώτα να φύγει το παράπονο. Πρώτα να φύγει ο θυμός. Πρώτα να φύγει η κακία. Πρέπει πρώτα η καρδιά να γίνει κατασπρή, πλημμένη με το αίμα του Χριστού, και ύστερα όταν συγχωρήσεις και συγχωρεθείς, ύστερα θα πληστείς Πνεύματος Αγίου και ο Θεός θα σου οδηγήσει σε εκείνα τα μέρη που ποτέ δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα μπορούσες να φτάσεις. Δόξα να έχει το όνομα του Κυρίου. Όμως, ενώ για σένα ο Χριστός θα είναι το αγιαστήριο, δια τους άλλους, α τώρα, γιατί σου λέει ο Λόγος του Θεού, μην πείθεσαι στα λόγια των άλλων, μην υποακούς, μην υποτάσσεσαι, μην συμφωνείς, μην είσαι ομόφρον, ομόψυχος με τον κόσμο, γιατί εάν δεν είσαι, τότε ο Χριστός για σένα θα είναι αγιαστήριο και για τους άλλους θα είναι πέτρα προσκόμματος. Ο Χριστός θα είναι για να σκοντάφτουνε. Βράχος πτώσεως. Πέτρα που περπατάς και σκοντάφτεις, βράχος που ανεβαίνεις και πέφτεις. Και δεν ξέρω αν έχετε πέσει ποτέ από βράχο. Εγώ δεν έχω πέσει, αλλά έχω δει. Φοβερό. Να πέσεις από βράχο σε βράχια. Σακατεύεσαι. Εάν ζήσεις, αν δεν είναι πολύ ψηλά. Βράχος πτώσεως. Παγίδα. Ακούτε αδερφοί αγαπητοί, ο Χριστός τι μπορεί να γίνει στον άνθρωπο που ζει μέσα στον κόσμο? Και προσοχή, δεν λέω στον άπιστο, δεν λέω αυτό στον άπιστο, και στον πιστό ακόμη. Και όταν λέω πιστό δεν εννοώ τον πιστό του κόσμου τούτου που δεν ξέρει τον καημένο, και στον αναγεννημένο.
Και όταν λέω και στον Θεό και στον Αναγημένο, δεν εννοώ μόνο αλλά και στον βαφτισμένο πνευμάγιο. Εάν περπατάει με το φρόνημα του κόσμου. Εάν ο άνθρωπος περπατάει με το φρόνημα του κόσμου, τότε ο Χριστός για αυτόν θα γίνει λίθος προσκόμματος, βράχος πτώσεως, παγίδα και βρόχια. Θα πνιγείς. Δεν μπορεί δηλαδή τώρα να το καταλάβουμε λίγο όμως την πραγματικότητα, γιατί συνεχίζει και λέει πολλοί θα προσκόψουνε, πολλοί θα πέσουνε, πολλοί θα συντριφτούνε, πολλοί θα παγιδευτούνε και πολλοί θα πιαστούνε. Γιατί είναι τώρα χριστιανός, προσεύχομαι, αναγεννημένος, βαφτισμένος με πνευμάγιο και λέω δεν πάω τώρα και σε ένα μπαράκι. Και στο μπαράκι τι θα γίνει, τι θα γίνει. Ο Χριστός για μένα θα γίνει βράχος πτώσεως. Ο Χριστός για μένα εκεί στον μπαράκι που είναι όλοι οι άνθρωποι αυτοί που πίνουν, καπνίζουν, κοιτάγονται πονηρά, κοιτάγονται βλοσιρά, κάνουν ό,τι κάνουν ο Θεός να τους ελεήσει και εγώ ανάμεσα. Δεν θα γλιτώσω. Θα πιαστώ. Θα πέσω. Και να σας πω και κάτι από τη μικρή μου πείρα, αδερφοί. Δεν έχω δει χριστιανό που να αρχίζει να περπατάει κοσμικά, σαρκικά μέσα στον κόσμο αυτό και σε λίγο καιρό να μην πέσει. Δεν έχω δει ούτε έναν. Και να σας πω και κάτι άλλο, ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω αυτό, αλλά μια και το αφαιρέ έτσι θα το πω. Πολλές φορές βλέπω τους ανθρώπους που πρόκειται να φύγουν. Λέω αυτός δεν κρατιέται πολύ και προσεύχομαι, αγωνίζομαι. Δεν κρατιέται, λέω πάει τέλειος, αυτός πήρε δρόμο δικό του. Τώρα θα μου πείτε όλοι το βλέπουμε, όλοι μπορεί να το βλέπουμε, αλλά μερικές φορές εγώ το βλέπω καθαρά. Λέω αυτός δεν κρατιέται τώρα και δεν μπορείς να του πεις και τίποτα. Δεν μπορείς να του κάνεις τίποτα, γιατί σιγά σιγά έχει και τις δικαιολογίες του. Εμείς είμαστε και πολύ φανατικοί, δεν μ' ακούει ο Θεός, προσεύχομαι και δεν μου μιλάει, δεν έχω... Και λέω, τώρα τι να κάνω με αυτόν. Όχι ότι όποιος λέει δεν μ' ακούει ο Θεός έχει πάρει κοσμικό δρόμο, γιατί και εγώ το έχω πει αυτό. Ο Χριστέ μου, δεν μ' ακούς. Τόσα χρόνια, τόσο καιρό, τόσο... Έρχεται στιγμή που ο άνθρωπος αποκάμει. Δεν λέω αυτό. Αποκάμισα σε... και συνεχίζει να προσεύχεις ο Θεός να σε σηκώσει. Λέω όμως η καρδιά σου να στρέψει προς τα έξω. Αυτή είναι η καρδιά του αποστάτη. Αυτή είναι η καρδιά του άσωτου Υιού, του μικρότερου. Δεν πήρε ξαφνικά απόφαση και λέει φεύγω. Αυτό δημιουργεί, του άρχισε και εργαζότανε αυτή τη σκέψη του ο νεαρός αυτός Υιός καιρό. Σκεφτόταν τι ωραία που είναι έξω και γιατί να μολω μέσα και να πάω και λίγο έξω και εμπόδιο είναι ο πατέρας μου, εμπόδιο είναι ο αδελφός μου, είναι κλειστές οι πόρτες και δεν μπορώ να φύγω, μπλα 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 μπλα. Πήρε την απόφαση. Και όταν πάρει την απόφαση ο άνθρωπος, άντε να αλλάξει μετά. Άντε να γυρίσει μετά. Ο Θεός να φυλάει. Δεν είναι εύκολα πράγματα. Ο Θεός να μας φυλάει, αμήν αδερφοί, ο Θεός να μας φυλάει. Ο άνθρωπος λοιπόν που απομακρύνεται από το φόβο και τον τρόμο του Θεού, απομακρύνεται. Σου λέει, δεν πειράζει, ποτέ μην το πεις στην καρδιά σου δεν πειράζει. Πειράζει και παραπειράζει. Μα δεν πειράζει, πειράζει. Πειράζει, όλα πειράζουν. Γιατί δεν είναι αδερφοί το δεν πειράζει για ένα πράγμα, θα έχει συνέχεια μετά. Δεν πειράζει το πρώτο, δεν πειράζει το δεύτερο, και αυτό, στην άκρη. Δεν πειράζει το τρίτο, από εκεί πέρα αρχίζει και η συνείδηση και καυτηριάζεται. Και αρχίζει να δημιουργείται ένας άνθρωπος που δεν έχει το φόβο του Θεού. Σε αυτόν η γνώση του Ευαγγελίου θα γίνει λίθος προσκόμματος. Και οι άνθρωποι αυτοί, αδερφοί αγαπητοί, δεν έχουν όρια μετά. Δεν μπορείς να τους σταματήσεις με τίποτα, δεν έχουν όρια. Είναι όπως λέει ακριβώς, ο άστο πήγε και φύλαγε γουρούνια. Γουρούνια. Το πρώτο στοιχείο είναι αρχίζει το τσιγάρο. Περίεργο πράγμα είναι αυτό. Το πρώτο πράγμα της αποστασίας. Πάπα αρχίζει το τσιγάρο. Μα γιατί. Και μπορεί να μην καπνίζει και ποτέ. Να αρχίζει το τσιγάρο. Τακ. Το δεύτερο πράγμα είναι αρχίζει και αισθάνεται ωραίος, νέος, μεγάλος και σπουδαίος. Εγώ έχω αξία, δεν είμαι σαν και αυτούς εδώ τώρα. Έχω. Αυτά είναι πράγματα, αδερφοί, μέσα από τη ζωή, μέσα από την πραγματικότητα. Δεν είμαι κέτσι, κακομύρης. Ο χριστιανός δεν είναι κακομύρης. Ο χριστιανός είναι πολύ σοβαρή, έντονη προσωπικότητα. Έχει δύναμη μέσα του. Δεν έχει κακομυριά μέσα του. Δεν έχω δει κανένα κακομύρη χριστιανό.
Εγώ έχω δει ευλογημένους χριστιανούς. Κακομοίριδες μέσα στον κόσμο έχω δει πάρα πολλούς. Αλλά μέσα στο Χριστό μόνο ευλογημένους ανθρώπους. Χαρούμενους, άγιους, με δύναμη, με αποτελέσματα, με καρπό. Τον καρπό το δίνει ο Χριστός. Όταν είσαι λοιπόν μέσα στην Εκκλησία θα έχεις καλό καρπό. Όταν είσαι έξω από την Εκκλησία δεν μπορείς να έχεις καλό καρπό. Εν πάση περιπτώσει, αγιάσατε λοιπόν, λέει τον Κύριο, και προσθέτει ο Απόστολος Πέτρος στην Καινή Διαθήκη, και έστε πάντοτε έτοιμοι εις απολογίαν μεταπραότητος και φόβου προς πάντα το ζητούτα από σας λόγο περί της ελπίδος της εν ημίν. Και θέλω να μιλήσω, και στην Καινή Διαθήκη υπάρχει, αδερφοί αγαπητοί, κάτι που δεν υπήρχε στην Παλαιά. Η ομολογία. Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε ομολογία. Λέγανε είμαι του Κυρίου, αλλά είναι μια άλλη ομολογία. Και για να καταλάβουμε ποια ομολογία είναι αυτή, αν θέλετε να πάμε σε σελίδα 1001, να διαβάσουμε από μέσα από το 10ο κεφάλαιο της επιστολής του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους, στο 8 εδάφιο. Ιώτα 8 ή 10 κεφάλαιο 8 εδάφιο. Αλλά τι λέγει η γραφή. Πλησίον συνολόγος εν το στόμα σου και εν την καρδία σου. Του τέστην ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττομαι. Κοντά σου είναι, μέσα σου, στο στόμα σου, στην καρδιά σου, ο λόγος της πίστεως, όχι της απιστίας, ο λόγος της πίστεως τον οποίον κηρύττομαι. Ότι εάν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Ιησούν Κύριον, αν ομολογήσεις με το στόμα σου τον Ιησούν Κύριον, είναι μια άλλη ομολογία αυτή, και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, τότε σώζεσαι. Δεν υπάρχει σωτηρία χωρίς ομολογία. Και επειδή στην Παλαιά Διαθήκη δεν υπήρχε σωτηρία, δεν υπήρχε και αυτή η ομολογία. Μια ομολογία συγκεκριμένη, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Λέει εγώ πιστεύω στο Θεό. Λέω σε ποιο Θεό? Στο Θεό. Σε ποιο Θεό? Οι περισσότεροι στον κόσμο αυτόν πιστεύουν στο Θεό. Αλλά όταν τους πεις πιστεύεις ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, εκεί σταματάνε. Όχι βέβαια. Το έχω ακούσει αυτό. Όχι βέβαια. Αυτά τα λένε οι χριστιανοί. Όμως αυτός είναι ο Θεός της Γραφής. Εν αρχή ο Λόγος, και ο Λόγος είναι το παρά το Θεό, και Θεός είναι ο Λόγος. Ο Θεός της Γραφής αυτός είναι. Υπάρχουν οι θεοί των άλλων ανθρώπων. Αλλά αυτοί δεν σώζουν. Αυτοί είναι δημιούργηματα φαντασίας ανθρωπίνης. Ενώ ο Θεός ο αληθινός είναι αυτός που μας δημιούργησε. Δεν τον δημιουργήσαμε εμείς στο μυαλό μας. Είναι αυτός που μας δημιούργησε και μας έθεσε επί της γης. Αν δεν πιστεύεις τον Ιησούν Χριστόν Κύριον και δεν το ομολογείς, το πιστεύω αλλά δεν το ομολογώ. Γιατί ντρέπομαι. Εντάξει, στην αρχή και εγώ ντρεπόμουν και όλοι ντρεπόμαστε. Αλλά προσέξτε αδελφοί αγαπητοί, αυτή η ομολογία, όπως θα δούμε παρακάτω, αρχίζει με το βάφτισμα. Η ομολογία είναι απαραίτητο χαρακτηριστικό της πίστης μας. Απαραίτητο χαρακτηριστικό της σωτηρίας μας. Πίστη χωρίς ομολογία δεν έχει σωτηρία. Όσο και να πιστεύεις, αν δεν ομολογήσεις δεν σώζεσαι. Εάν πιστέψεις εν την καρδία σου και ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θα σωθείς. Διότι με την καρδιά πιστεύει κάποιος προς δικαιοσύνη, να η αναγέννηση, και με το στόμα γίνεται η ομολογία προς σωτηρία. Ο πιστεύσας και βαφτιστής σωθήσετε. Με το στόμα γίνεται με το στόμα, ακούτε τι ωραία που το λέει, διότι με το στόμα γίνεται ομολογία προς σωτηρία. Για να συνεχίσουμε το Λόγο του Θεού. Έστε λοιπόν πάντοτε έτοιμοι, ομολόγησες με το βάφτισμα. Να είσαι πάντοτε έτοιμος εις απολογία, να σε καλέσουν όταν σε ζητήσουν, όταν σε ρωτήσουν, είσαι έτοιμος να απολογηθείς. Όχι όμως με τον τρόπο που κάνουν οι άνθρωποι,
με τσακωμούς, με θυμούς, με να προσπαθήσεις να επιβάλλεις. Δεν είναι, ο χριστιανός δεν είναι, αδερφοί αγαπητοί, αντάρτης, ούτε επαναστάτης, ούτε καταπιεστής ή καταδυνάστης. Ο χριστιανός είναι πράος και φοβάται το Θεό. Μεταπραότητος και φόβου προς όλους, όχι. Προς αυτόν που ζητάει από σένα λόγο για την ελπίδα που έχεις μέσα σου. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε δεν θέλω να μάθω. Μην επιμένεις αυτό, ναι. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Ούτε για σένα καλό, ούτε για αυτόν καλό. Μην επιμένεις. Λέει ο Λόγος του Θεού, επέμενε αγκαίρος, ακέρος. Εδώ είναι για το Λόγο του Θεού. Είναι για την ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του Ευαγγελίου. Έλεγχε αυστηρός τους αμαρτάνοντας. Αλλά όταν ο άνθρωπος δεν έχει καμία όρεξη για τον Χριστό, δεν θέλει. Είναι σαν να φωνάζει στον τοίχο. Δεν υπάρχει λόγος να φωνάζει στον τοίχο. Αφού δεν θέλει. Θέλεις, δεν θέλω. Ο Χριστός, ξέρετε αδερφοί, σε αυτούς που δεν θέλουν δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Να πεις δεν μπορώ, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Δεν ξέρω, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αλλά να πεις δεν θέλω, εκεί τελειώνει το πράγμα. Μπορεί να κάνει τίποτα. Γιατί ο Χριστός χρησιμοποιεί την ελευθερία σου και το θέλημά σου για να σου χαρίσει το θέλημά του. Όταν ακούς δεν θέλω, δεν είναι να προχωρήσεις. Κάτσε πίσω, προσευχή σου. Δεν σημαίνει ότι τελείωσε. Σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εσύ. Προσευχή σου και ο Θεός θα σου ανοίξει δρόμο, θα φτιάξει τα... Δίνηξε, λέει, την καρδία της λυδίας. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα ανοίξει την καρδιά. Ποιος, ο Θεός. Θεός ανοίγει τις καρδιές. Θα ανοίξει την καρδιά των ανθρώπων, θα ανοίξει την καρδιά αυτής, αυτού που προσεύχεσαι και αγαπάς, θα βρει τον τρόπο ο Θεός. Εσύ όμως να μένεις στην προσευχή και όταν βλέπεις αντίσταση θέλησης, σταμάτα. Να είσαι έτοιμος προς απολογία, προς πάντα το ζητούντα από σας λόγο περί της ελπίδος που είναι μέσα σας, έχοντες συνείδηση να αγαθήν. Και αυτά θα τα κάνεις όχι με πονηριά. Ξέρετε αδερφοί, το κήρυγμα του Ευαγγελίου, η ομολογία δεν γίνεται με πονηριά. Και μπορεί να γίνει με πονηριά, βέβαια. Πάω στην εκκλησία, μπας και βγάλω κανένα φράγκο. Δεν γίνεται, δεν βγάζεις φράγκα στην εκκλησία. Δεν γίνεται. Τι θα κάνω τον χριστιανό, τον καλό, να με βοηθήσουμε. Δεν γίνεται αυτό. Είχε έρθει κάποιος υφιστάμενός μου και τον έβλεπα ότι ενδιαφερόταν. Αλλά ήταν περίεργο πράγμα. Πλησίαζα κοντά του, δεν γινόταν τίποτα. Αισθανόμουν μέσα μου κάτι, ένα κρύο πράγμα. Τόσο όμως μου λέγε, έλα πες μου. Και αφού πέρασε ο καιρός μου λέει, ξέρεις γιατί τα έλεγα αυτά. Γιατί ήθελα να τα πάω καλά με σένα που είσαι ο διευθυντής μου. Να τα πάω, λέει, καλά με σένα. Έκανα πως πίστευα σε αυτά που έλεγες. Θα γίνουν και αυτά. Γίνονται, όλα γίνονται. Αλλά καλά από τους άλλους. Από μας αδελφοί να μην γίνεται με πονηρή συνείδηση, αλλά η απολογία μας να είναι με αγαθή συνείδηση. Μην δηλαδή μιλάς σε κάποιον και σκέφτεσαι. Τώρα σας πω και κάτι που θα έλεγε μια αδερφή, καλή αδερφή. Εγώ μιλάω, λέει, στο γείτονα να πιστέψει να παντρευτεί την κόρη μου. Λέω, σώθηκε και η κόρη σου, σώθηκε και αυτός. Να αποκλείεται να πιστέψει. Αποκλείει, γιατί μου λέει, γιατί. Ξέρεις τι καλό παιδί είναι. Μωρέ, καλό παιδί είναι αυτός, εσύ δεν είσαι. Καλό παιδί, θα πείστε. Πόσο μ' άρεσε. Μου λέει, του μιλάω, ήταν καλή αδερφή. Είναι καλή αδερφή. Του μιλάω, πού θα πάει. Θα πιστέψει και θα παντρευτεί την κόρη μου. Λέω, γιατί τον θες τόσο πολύ για γαμπρό. Είναι καλό παιδί και είναι και πλούσιος. Α, λέω, δόξα στον Θεό. Αυτό είναι, αδερφή αγαπητή, ότι δεν έχει αγαθή συνείδηση. Δηλαδή κάνει, ομολογεί, χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού για κέρδος. Αλλά μπορούμε, αδερφοί, να χρησιμοποιήσουμε το όνομα του Θεού και αλλιώς. Πάλι μη έχοντες αγαθή συνείδηση, με υπερηφάνεια. Να σηκώνουμε το Ευαγγέλιο δείχνοντας εμάς που το σηκώνουμε. Και όχι το Ευαγγέλιο που κρατάμε. Κοίταξε τι ωραία που τα λέω. Θεός να μας φυλάει. Αυτό ισχύει και στις ομολογίες και στο κήρυγμα. Αδερφοί, δεν πρόκειται να τα πεις ωραία. Αδερφέ, δεν πρόκειται να τα πεις ωραία.
Δεν γίνεται να τα πεις ωραία, αν τα πεις για να καταλάβουν οι άλλοι τι ωραία που τα λες. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Ωραία τα λέει μόνο ο Χριστός. Γιατί αυτός, και ξέρετε ποια είναι η ομορφιά, είναι αυτό που λένε, αυτός λέει είναι καλός πατέρας. Λέω, δεν είναι καλός πατέρας, ο Θεός του χάρισε καλά παιδιά και είναι καλός πατέρας. Δεν είναι ούτε καλός πατέρας ούτε καλή μητέρα. Αν δεν σου χαρίσει ο Χριστός καλά παιδιά, ούτε καλός πατέρας είσαι ούτε καλή μητέρα είσαι. Αν δεν σου χαρίσει ο Χριστός ευλογία, ευλογημένος δεν είσαι. Δεν υπάρχει, αδελφοί, ευλογημένος, καλός, χριστιανός, δεν υπάρχουν αυτοί. Όσο σε ευλογεί ο Θεός, θα σε ευλογημένος. Αν σταματήσει να σε ευλογεί ο Θεός, τέρμα η ευλογία. Πάει. Αυτά είναι άνωθεν. Είναι δώσεις αγαθές και δωρήματα τέλεια που είναι άνωθεν από το Θεό. Δεν έχει καρπό το δέντρο αν δεν το δώσει ο Θεός. Δεν έχει καρπό ο άνθρωπος αν δεν το δώσει ο Θεός. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ούτε με το τρέξιμο, ούτε με το ψάξιμο, ούτε με τον αγώνα. Δεν είναι του θέλοντος, ούτε του τρέχοντος. Του ελεούντος Θεού είναι αυτά. Μόνο το έλεος του Θεού μπορεί να σε κάνει ευλογημένο. Γιατί εδώ που τα λέμε, τι έχεις που να αξίζεις την ευλογία του Θεού? Και δεν λέω για σένα, από για μένα. Τι έχω, αδερφοί? Τίποτα δεν έχω. Ό,τι έχω με οδηγούν μακριά από την ευλογία του Θεού. Εάν με ευλογεί ο Θεός, είναι γιατί κάνει χάρη στη ζωή μου. Χάρη κάνει. Και λέω, Κύριε, και το ομολογώ. Και έτσι είναι, πρέπει να το ομολογούμε. Κύριε, αν δεν κάνεις χάρη εσύ, χάθηκα εγώ. Χάθηκα. Αν δεν μας φέρει ο Χριστός στην Εκκλησία, ερχόμαστε μόνοι μας, νομίζετε? Σε κοροϊδέψαμε. Μέχρι να έρθει στην Εκκλησία, το τι εμπόδια βάζει ο διάβολος μπροστά, αν μας άνοιγε τα μάτια ο Θεός να βλέπαμε, θα τρομάζαμε. Αλλά ερχόμαστε γιατί ο Χριστός κάνει χάρη. Προπορεύεται, ανοίγει το δρόμο και μπαίνουμε μέσα. Γι' αυτό δεν μπαίνει στην Εκκλησία μέσα όποιος και όποιος. Δεν μπορεί να μπει. Έχετε ακούσει που λέει, τη φέρνω τη γυναίκα μου μέχρι την Εκκλησία και φεύγω. Μέσα δεν μπαίνω. Δεν μπορεί να μπει. Δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος μέσα αν δεν τον βάλει ο Χριστός. Αλλά για να τον βάλει ο Χριστός πρέπει να το ζητήσει. Αν δεν το ζητήσει, δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό είναι ωραία, αδερφοί, να ζητάμε, να προσευχόμαστε, και το ξέρω ότι το κάνουμε. Κύριε, φύλαξέ μας κοντά σου. Φύλαξέ μας να μην εκκλίνουμε δεξιά. Αυτή δεν είναι η προσευχή μας? Να μην εκκλίνουμε δεξιά ή αριστερά. Μην μείνουμε πίσω. Αυτή δεν είναι η προσευχή μας, αδερφοί. Τι άλλο ζητάμε από τον Χριστό από το να μας έχει στην αγκαλιά του? Αλληλούι. Τι άλλο να θέλω εγώ? Τι να θέλω εγώ άλλο από το να με έχει ο Χριστός στην αγκαλιά του? Θες τίποτα άλλο? Εγώ δεν θέλω τίποτα άλλο. Να είμαι στα πόδια του Χριστού, να ακούω τον λόγο του, να διαβάζω. Θα μου πεις, πάντα είσαι έτσι? Όχι, δεν είμαι, δυστυχώς, αλλά εγώ φεύγω. Και έρχεται ο Χριστός ξανά, κάνει χάρη και πάει, με παίρνει κοντά του. Έχοντας λοιπόν αγαθή συνείδηση, και το αποτέλεσμα της αγαθής συνείδησης, ακούστε πόσο σοβαρό είναι. Είναι, ενώ σας καταλωλώσει ως κακοποιούς, κατεσχυνθώσει οι συκοφαντούντες την καλή σας εν Χριστώ διαγωγή. Θα μας κατηγορούν τους χριστιανούς. Θα μας λένε διάφορα. Όταν πρωτομπήκα στην Εκκλησία, το τι άκουσα. Εκεί που πας θα στα φάνε όλα. Απ' την άλλη μεριά μου λέγανε οι άλλοι, μπα, αυτός είναι πονηρός, εκεί που πάει θα βγάλει λεφτά. Δεν τους πιάνεις πουθενά. Καλά εσύ πηγαίνεις, τα παιδιά σου δεν τα λυπάσαι. Εκείνο όμως, σας το έχω ξαναπεί, που με χτύπησε στην καρδιά, είναι όταν ήρθε κάποιος και μου είπε, πολύ φίλο, το ξέρεις ότι θα σε αφορήσουνε? Όταν τ' άκουσα αυτό, μου κοπήκαν τα πόδια. Λέω, για σκέψη. Κοιτάξτε όμως τι με ενόχλησε. Το σκέφτομαι καμιά φορά. Όλα τα άλλα δεν με ενοχλούσαν, γέλαγα. Γιατί στο Μαρούσι με ξέρανε, τους ήξερα, ήταν μικρό το Μαρούσι χωριό. Λέω, για σκέψη να βγει ο παπάς στο Μαρούσι και να πει, αφορίζω τον Γιώργο τον Κοροβέση. Πω, πού να κρυφτώ μετά? Και αυτό στενοχωρήθηκα, πολύ στενοχωρήθηκα. Και δεν ήξερα πώς να το αντιμετωπίσω. Σκεφτόμουν έναν ποιητή που έλεγε εκεί, Κεφαλονίτη, για τους αφορισμένους, αλλά το προσπέρναγα. Και αυτό με είχε ενοχλήσει. Μέχρι που διάβασα στη γραφή, μακάρι είστε όταν σας αφορίσωση εν το ονόματί μου, πολύ συνομιστό σας στον ουρανό.
Εκεί πήρα θάρρος, εκεί άλλαξε πάλι η καρδιά μου. Είναι ο λόγος του Θεού, η δύναμη του Θεού. Δεν πάω να αφορήσουν, λέω, θα έχω πολύ μισθό στον ουρανό. Βέβαια, τίποτα από όλα αυτά που δεν συμβαίνουν. Είναι, αδερφοί αγαπητοί, οι απειλές του διαβόλου. Ο διάβολος απειλεί με αυτά τα λόγια, αλλά ποτέ δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι σαν να υπάρχει ένας σκύλος, σου δείχνει τα δόντια, γριλίζει, γαυγίζει, ετοιμάζεται να σου επιτεθεί, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα γιατί είναι δεμένος. Δεμένος. Αν δεν το ξέρεις ότι είναι δεμένος, φοβάσαι. Αν ξέρεις όμως ότι είναι δεμένος, πας από πέναντι και τον κοροϊδεύεις. Γκου του κάνεις κι εσύ. Και δεν μπορεί να κάνει τίποτα, δεμένος. Έτσι κάνουμε και με τον εχθρό, μας απειλεί. Θα σε σκοτώσω, λέω, δεν μπορείς να μ' αγγίξεις. Να μ' αγγίξεις, έτσι δεν μπορείς. Το λέει η Γραφή, γι' αυτό το λέω εγώ. Ο διάβολος δεν μπορεί, λέει, να αγγίξει τον άνθρωπο που είναι αναγεννημένος. Θα σου κάνω μάγια, σας το είπα αυτό, δεν σας το είπα. Μου είπανε, βουντού θα σου κάνουν εσένα. Αλήθεια σας λέω. Μου λέει, γιατί είχα πάθει κάτι, είχα κρυώσει, είχα... Πιάσανε τα βουντού. Λέω, σε μένα δεν πιάνουν τα βουντού, ούτε τα βουντού, ούτε τα βουντού. Τίποτα δεν πιάνει σε μένα. Μου λέει, γιατί. Γιατί εγώ τον Χριστό. Εγώ τον Χριστό. Μάγια θα σου κάνουνε, πρόσεξε καλά. Δεν με πιάνουνε. Τίποτα, το ξέρετε αδερφοί, τίποτα δεν μας πιάνει εμάς. Γι' αυτό ο διάβολος ορίεται. Φρύτη. Τι να του κάνω, τι να του κάνω. Λέω, τίποτα δεν μπορείς να μου κάνεις. Τίποτα. Το καταλαβαίνετε, αδελφοί. Γι' αυτό μη λες, ξέρετε τι έκανε. Τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Ο διάβολος είναι νικημένος. Ο διάβολος είναι δεμένος. Ο διάβολος δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Τι θα μας κάνει λοιπόν. Νικημένος, δεμένος και δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Α, πότε όμως. Όταν είμαστε κοντά στο Χριστό. Όταν ζούμε στο φόβο του Κυρίου. Όταν επικαλούμεθα το όνομα του Χριστού. Και για να μην νομίσετε ότι εννοώ όταν είμαστε Άγιοι, εκείνο που εννοώ είναι όταν είμαστε αγιασμένοι με το αίμα του Χριστού. Όταν είμαστε πλημμένοι με το αίμα του Χριστού, δηλαδή όταν μετανοούμε. Γιατί εις πολλά πτεωμένα άπαντες. Θα κάνουμε τώρα το σούπερ Άγιο. Όταν βλέπεις άνθρωπο να κάνει το σούπερ Άγιο, κρύβει πολύ αμαρτία μέσα του. Ακίνητος έτσι. Λέει, τι έχεις, είμαι Άγιος. Και ακίνητος. Αυτός κρύβει μέσα του. Τι κρύβει μέσα του. Ο Θεός θα τον συγχωρέσει. Άγιος, είμαι Άγιος. Τι Άγιος είσαι, βρε. Μπορείς να πεις αλληλούια. Δεν μπορεί να πει αλληλούια. Μπορείς να πεις δόξα. Αλληλούια. Ο αγιασμός μας, αδερφοί, δεν είναι από την κακομοιριά μας. Λέει, δεν πλένομαι. Του λέω, γιατί πλένεσαι? Γιατί είμαι Άγιος. Κάτσε, ρε άνθρωπε. Δεν πλένεσαι επειδή είσαι Άγιος. Εγώ πλένομαι και μαγιάζει ότι δεν πληθούμε. Το ξέρετε, δεν πλένονται οι Άγιοι. Θεός να μας φυλάξει. Θεός να μας συγχωρέσει. Και να πλενόμαστε και μια φορά και δύο φορές την ημέρα. Και άμα θες και τρεις επιτρέπεται. Όσο δες. Να είμαστε καθαροί, αδερφοί. Φοράει λαδιές. Γιατί είμαι Άγιος. Λαδιές, ρε, επειδή είσαι Άγιος, Άγιος λέει. Θεός να μας φυλάξει. Θεός να μας φυλάξει. Δεν υπάρχει σούπερ Άγιος. Δεν υπάρχει, αδερφοί. Όλοι είμαστε αμαρτωλοί. Καθαρά πράγματα. Το ομολογούμε. Όλοι, και αν πούμε, λέει, ότι αμαρτία δεν έχουμε, τον Θεό κάνουμε ψεύτη. Ακούτε. Εάν έρθει κάποιος και σας πει εγώ δεν έχω αμαρτία, εκείνη τη στιγμή, λέει το Ευαγγέλιο, το Θεό τον έκανε ψεύτη. Γιατί ο Θεός τι λέει? Πάντες ήμαρτων και στερούνται τις δόξεις του Θεού. Εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Τότε το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μάσα από πάσης αμαρτίας. Λυπούμεθα για τα πεσήματά μας. Λυπούμεθα για τις αμαρτίες μας. Κλαίμε. Μετανοούμε. Επιστρέφουμε στο Χριστό. Σε ποιον είναι, που είναι αγιαστήριό μας? Γιατί ζούμε στο φόβο του Κυρίου. Να, ο φόβος του Θεού. Στον τρόμο του Κυρίου. Και έτσι. Και αν μας καταλαλούνε ως κακοποιούς, τελικά θα ντραπούνε, γιατί θα αποδειχθούνε συκοφάντες από την καλή μας. Αλλά κοιτάξτε τι ωραία που το λέει. Εν Χριστώ διαγωγή μας. Μπορεί να έχεις καλή διαγωγή έξω από τον Χριστό? Δεν μπορείς. Δεν μπορείς. Καλή διαγωγή θα έχεις μόνο εν Χριστώ.
μέσα στο Χριστό, μαζί με τον Χριστό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, τότε η διαγωγή σου θα είναι καλή. Γιατί? Γιατί ο Χριστός θα σου τη χαρίζει. Ο Χριστός θα προπορεύεται. Θα ντροπιάζονται λοιπόν βλέποντας την καλή σας διαγωγή εν Χριστώ. Αυτό λοιπόν μας χρειάζεται, αδερφοί, σήμερα, έτσι πως μας το είπε ο Λόγος του Θεού, είναι πρώτον, μη φοβάστε τον κόσμο. Δεύτερον, μη φοβάστε τον διάβολο. Τρίτον, το Θεό να φοβάστε. Το Θεό να φοβάστε. Γιατί τότε ο Χριστός για σας θα είναι το αγιαστήριό σας. Και όντας ο Χριστός το αγιαστήριό σας, η ζωή σας θα είναι μέσα στην ευλογία. Και αν αγριεύουν εναντίον σας, θα τους περάσει. Γιατί στο τέλος θα κατεσχυνθούν από την καλή εν Χριστώ διαγωγή μας με τη χάρη του Χριστού. Αμήν.